Και πάμε αμέσω, κυρίε και κύριοι, να συνδεθούμε με του συναδέλφου, με την Αδαμαντία Αλιόλου, τον Θανάση Αβιερινό και την Μαρία Αρώνη. Αδαμαντία, να ξεκινήσω από σένα, καθώ στην περιοχή τη Κρυμαία φαίνεται το τελευταίο διάστημα να έχει μεταφερθεί επιχειρησιακά το ενδιαφέρον. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και βλέπουμε μήνα ότι ήδη και χθε η Μόσχα κατήγγειλε πω είχαμε απόπειρα επίθεση στην Κρυμαία με ουκρανικά ντρόουν. Σήμερα έρχεται το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό. Τώρα να πούμε ότι ενδιαφέρον έχει η ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Μιχαήλ Ποντόλεο, σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου. Είπε λοιπόν ότι οποιασδήποτε παράνομε κατασκευέ χρησιμοποιούνται από την Ρωσία για την μεταφορά μέσων μαζική δολοφονία. Είναι βραχίδιε, καταδικασμένε να πεθάνουν, λοιπόν, να καταστραφούν, ανεξάρτητα όμω από το λόγο τη καταστροφή του. Να ενημερώσουμε εδώ ότι πηγέ και πληροφορίε από την SBU, από τι μυστικέ υπηρεσίε τη Ουκρανία, λένε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια πρόκειται για μια ειδική επιχείρηση που έγινε σε συνεργασία τη Υπηρεσία Ασφάλεια τη Ουκρανία, όπω και του Ναυτικού των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία. Ε, μάλιστα, υπήρχαν αναφορέ και από τον επικεφαλή. Τη μυστική υπηρεσία τη Ουκρανία ήδη και από το προηγούμενο διάστημα, ότι ακόμη και σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο, στην περίπτωση που ε, πρόκειται για σημεία μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, τότε αποτελούν νόμιμου στρατιωτικού στόχου. Αυτό ισχυρίζεται η Ουκρανία μέχρι αυτή την ώρα, χωρί όμω να το λέει ρητά. Ναι. Ενώ να πούμε ότι η SPU και ο εκπρόσωπό τη έχουν αναφέρει πω παρακολουθούν τι εξελίξει, θα τοποθετηθούν ανοιχτά. Όταν ναι. νικήσει η Ουκρανία το συγκεκριμένο πόλεμο, και μάλιστα ενδιαφέρον έχει ε, η αναφορά που έκανε ο εκπρόσωπο τη Μυστική Υπηρεσία τη Ουκρανία, λέγοντα ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον φυσικά όσα γίνονται. Ωστόσο, πρόκειται η γέφυρα τη Κρυμαία αποτελεί ένα σύμβολο τη έγκλη του Πούτιν και για ακόμη μία φορά η Ρωσία δεν κατάφερε να το υπερασπιστεί με τα κατάλληλα μέσα σε στρατιωτικό σκοπό.